Λοιπόν, λοιπόν, η επόμενη αδιανόητη αναγνώριση είναι μια νεαρή μητέρα με δύο μικρά παιδιά. Η μικρή της η κόρη είναι 2,5 χρόνων μόνο. Έχει σπουδάσει περιβαλλοντολόγος, άσχετο, ούτε εγώ το ήξερα, δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό. Αντιθέτως, δούλεψε σε διάφορες δουλειές. Η τελευταία δουλειά ήταν σε μια μεγάλη εταιρεία call center και όλα στο γραφείο προσωπικού. Όταν τη βλέπεις, η πρώτη εντύπωση που σου κάνει είναι μια γλυκύτητα, μια ευγένεια, μια φιλικότητα. Σίγουρα δεν καταλαβαίνεις τη δύναμη που κρύβεται μέσα της. Βλέπεις όλα αυτά τα στοιχεία, τα θετικά, αλλά δεν είναι ο loud τύπος, ο δυναμικός, ο χολερικός, έτσι για να μιλήσω στη δική μας γλώσσα, όποιος δεν ξέρει, μιλάει με τον άνθρωπο που τον κάλεσε. Είναι απόλυτα ήρεμη, ευγενική, φιλική, σίγουρα low profile και έτοιμη να βοηθήσει οποιονδήποτε πολύ συχνά εις βάρος του εαυτού της. Έχει εξελίξει όλα τα θετικά στοιχεία του μελαγχολικού χαρακτήρα της, πάλι μιλάω στη γλώσσα μας, σε σούπερ όπλα για να εξελίξει την επιχείρησή της. Όταν την πρωτογνωρίσαμε, εγώ και ο Κωνσταντίνος, είχε ένα παιδί, ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά και μετά έμεινε έγκυος στο δεύτερο, οπότε σκεφτήκαμε και δύο, okay, καλά ήταν όσο κράτησε, μας άφησε τώρα, εντάξει, πάει, τελείωσε. Είναι οργανωτική στο full, κρατάει Excel χρόνων, δημιουργεί πολύ καλές, αληθινές σχέσεις με τους ανθρώπους, γι' αυτό και έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα με φίλους που την αγαπάνε και πιστεύουν απόλυτα σε αυτήν. Περιμένει από τον κάθε άνθρωπο, είναι το πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι περιμένει από τον κάθε άνθρωπο να αποκτήσει το δικό του timing, όποτε είναι το timing, χωρίς ποτέ να πιέσει και ταυτόχρονα χωρίς ποτέ να χάσει την πίστη της στους ανθρώπους. Παρόλο λοιπόν τα μωρά, το νεογέννητο και την καραντίνα που ήρθε από πάνω, που όποιος έχει βιώσει καραντίνα με μωρά καταλαβαίνει πόσο φρικτό βασανιστήριο είναι. Παρόλα αυτά ήρθε να αποδείξει ότι όποιος όντως θέλει να αλλάξει τη ζωή του, την αλλάζει, γιατί της φαίνονταν αδιανόητο να αφήσει την ανατροφή των παιδιών της τόσο μικρών ιδίως και να σηκωθεί να φύγει. Όντως με όλες αυτές τις δυσκολίες επέμεινε και έχει έρθει να αποδείξει ότι όποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του, τα καταφέρνει. Παρακαλώ λοιπόν να φωνάξουμε στη σκηνή τη νέα AML, Βιβί Πιπερίδη. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη Βίλη για τα καλά της λόγια. Λοιπόν, εγώ είμαι η Βιβί Πιπερίδη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Θα σας πω για την ιστορία μου και για το πώς έφτασα ως εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από 7 χρόνια πριν, που ήταν η τελευταία φορά που δούλευα στο πλάνο Α, ήμουν σε μια μεγάλη εταιρεία με call center, ήμουν στο γραφείο προσωπικού. Περίπου 2 χρόνια ήμουν εκεί, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ για το βασικό μισθό. Θα μου ανανέωναν τη σύμβαση σε αορίστου, υποτίθεται, έτσι μου είχαν πει, ώσπου άκουσα τυχαία τη διευθύντρια προσωπικού να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει πως φοβόταν μη μείνω έγκυος και γι' αυτό το λόγο να μην μου ανανεώσουν τη σύμβαση. Και όντως έτσι και έγιναν τα πράγματα. Όντως δεν μου ανανέωσαν τη σύμβαση και εγώ πράγματι έμεινα έγκυος. Η πρώτη κόρη μου λοιπόν, η Έλλη, το 2015. Βοήθεια δεν υπήρχε από πουθενά, όμως εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μεγαλώσει το παιδί μου με κάποια νταντά για να πάω εγώ για δουλειά. Ήθελα να είμαι μαζί της, να περνάω χρόνο μαζί της, να την θυλάσω, να τη μεγαλώσω εγώ. Οπότε, αφού λοιπόν έγινε
3 χρονών το παιδί, τα πρώτα 3 χρόνια μαζί ήμασταν μαζί. Το 2018 λοιπόν πήγε παιδικό σταθμό, οπότε ξεκίνησα και εγώ να ψάχνω για μια ιδανικά part-time δουλειά πρωινή, τις ώρες που είναι στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, και ιδανικά βέβαια από το σπίτι μου. Έτσι λοιπόν το 2018 έπεσα πάνω σε μια αγγελία στη χρυσή ευκαιρία που είχε βάλει η Βίλη και ο Κωνσταντίνος. Ζητούσαν μια κοπέλα ως τηλεφωνήτρια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με υπαλληλική σχέση. Φυσικά μου έμαθαν το τι πρέπει να λέω στο τηλέφωνο. Ακολουθούσα ακριβώς το σενάριο, είχα πολύ καλά ποσοστά. Έβαζα δηλαδή στα σεμινάρια έναν στους 8, ένας στους 8 πλήρωνε για να μπει να δει το σεμινάριο. Ώσπου μερικούς μήνες μετά, το 2019, πήγα στο πρώτο μου συνέδριο, ένα συνέδριο σαν αυτό ήταν το Destiny, πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατο. Ενθουσιάστηκα, είδα τη μεγάλη εικόνα. Αμέσως είπα στον Κωνσταντίνο πως θέλω να ξεκινήσω κι εγώ ως affiliate και ξεκίνησα λοιπόν την επιχείρησή μου με το δικό μου τρόπο. Να πω ότι για όσο καιρό έκανα τα τηλέφωνα για τον Κωνσταντίνο και τη Βίλη, δούλευα ακριβώς το σύστημα, ακριβώς όσα μου είχαν πει. Όταν ξεκίνησα για μένα όμως, τα έκανα όλα λάθος. Έκαψα τη λίστα μου, δεν μίλησα με το σωστό τρόπο στους ανθρώπους, δεν έκανα αυτά που μου λέγανε. Ακόμα, μπορεί να μιλούσα παντού. Όπου και να ήμουνα, σε ένα παιδικό πάρτι, οπουδήποτε. Όποιον έβρισκα μπροστά μου, του μίλαγα για την επιχείρηση, όμως δεν του μίλαγα με τον σωστό τρόπο. Ακόμα και στα σεμινάρια, θεώρησα ότι δεν πειράζει να αλλάξω λίγο το σενάριο, δεν πειράζει να αλλάξω λίγο τις τονικότητες. Φυσικά, τα ποσοστά μου χάλασαν. Μετά, λοιπόν, όταν το συνειδητοποίησα, ξεκίνησα να ακολουθώ το σύστημα και φυσικά πάλι βελτιώθηκαν ξανά τα ποσοστά. Έτσι, λοιπόν, το 2000, πέρασε λοιπόν έτσι το 2019, φτάνουμε στο 2020, όπου γέννησα τη δεύτερη κόρη μου, τη Δανάη. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να συνδυάσεις ένα νεογέννητο και μια δουλειά από το σπίτι. Προσωπικά θα πω ότι δυσκολεύτηκα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο με ένα νεογέννητο στο σπίτι να μπορείς να έχεις, να ψάχνεις να βρεις λίγο χρόνο, να κάνεις κάποια τηλέφωνα. Εγώ αυτό που έκανα ήταν ότι όσο το μωρό κοιμόταν, έκανα όσα περισσότερα τηλέφωνα μπορούσα, τέλος πάντων, με το ρίσκο να ξυπνήσει βέβαια το μωρό με κλάματα. Οπότε, σαν να μην έφτανε το νεογέννητο, ήρθε να προσθεθεί και η καραντίνα το 2020. Οπότε, με ένα νεογέννητο είναι δύσκολα, αλλά με ένα νεογέννητο και ένα τετράχρονο στο σπίτι, που δεν μπορεί να πάει στο σχολείο λόγω καραντίνας, οι παιδικές χαρές ήταν κλειστές, παιδότοποι, δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά, οπότε η κατάσταση ήταν δραματική, απελπιστική. Έτσι, η μόνη μου, θεωρούσα πως η μόνη μου επιλογή ήταν τα social media. Ξεκίνησα λοιπόν να στέλνω μηνύματα στο χρόνο που είχα διαθέσιμο. Έδωσα 2-3 πακέτα συνεργατών έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όμως μου φάνηκε τρομερά κουραστικό και χρονοβόρο. Δεν ήταν μία μέθοδος που τέριαξε σε μένα. Ξέρω ότι πολλοί από εδώ ασχολούνται με τα social media, TikTok κτλ. Δίνουν ένα σωρό πακέτα έτσι. Δεν λέω δηλαδή ότι δεν δουλεύει αυτή η μέθοδος. Απλώς ήταν μία μέθοδος που δεν τέριαξε σε μένα. Το 2021, δράση ξανά. Επιτέλους.
Αυτό που απέδωσε σε μένα με μεγάλη διαφορά ήταν η μέθοδος των σεμιναρίων και συγκεκριμένα τα σεμινάρια για τους επιχειρηματίες. Είχε ξεκινήσει και ο Κωνσταντίνος με τη Βίλη τότε, ένα χρόνο πριν δηλαδή, δειλά-δειλά να κάνουν τη στρατηγική βάθους, να την εφαρμόζουν. Βάλανε κάποιους συνεργάτες στην ομάδα μου και τους ευχαριστώ. Οπότε και εγώ μετά με την σειρά μου τους βοήθησα να αναπτυχθούν. Κάτι άλλο που βοήθησε πάρα πολύ στο αποτέλεσμα ήταν το παιχνίδι των συμμαχιών. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το παιχνίδι των συμμαχιών, γιατί έχουμε και αρκετούς καινούριους εδώ, να πω ότι το παιχνίδι των συμμαχιών, ήμασταν ομάδες των 4 ατόμων, μετρούσε στο τέλος ο συνολικός τζίρος και των 4, μετρούσαν και άλλα πράγματα στους πόντους, όπως οι διατακτικές κτλ. Και το παιχνίδι διαρκούσε 3 μήνες. Και στο τέλος, φυσικά, οι πρώτες ομάδες κερδίζαν κάποια δώρα. Έτσι. Αυτό που έκανε το παιχνίδι των συμμαχιών, ουσιαστικά η διαφορά ήταν ότι ήρθαμε πολύ κοντά, δεθήκαμε σαν ομάδες, κάναμε εβδομαδιαίες συναντήσεις, άγκυρες όπως τις λέμε, με την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οπότε συζητούσαμε συγκεκριμένα τι θα κάνουμε από τώρα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε ξανά. Βάζαμε συγκεκριμένους στόχους. Και αυτό ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ξεκίνησα με 4 ομάδες. Μείνανε αλόβητες ως το τέλος οι 3, οι οποίες ήταν και στην πρώτη δωδεκάδα, νομίζω και οι 3. Ναι. Λοιπόν, όλα πηγαίνανε πολύ καλά. Είχαμε στήσει διαφημίσεις, είχαμε ροή επαφών, παίρναμε δηλαδή πάρα πολλές επαφές. Είχαμε ξεκινήσει, στήσαμε ένα call center μαζί με την Ελένη Κέντρου αρχικά και στην πορεία με την Βασιλική Δημητρακοπούλου, τους 2 πυλώνες της επιχείρησής μου που τις ευχαριστώ και τις αγαπώ πολύ. Οπότε το call center ήταν ένας εναλλακτικός τρόπος για να παίρνουμε επαφές πέρα από τις διαφημίσεις. Στο τελευταίο event ηγεσίας που είχε γίνει, τον Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, μας μίλησε η Βίλη και ο Κωνσταντίνος. Μας είπαν ότι θέλουν να μιλήσουν σε κάποιους από εμάς. Ήμασταν 8-9 άτομα. Μας μάζεψαν, μας μίλησαν για το δικό τους στόχο και όλοι μαζί δεσμευτήκαμε να κάνουμε συντονισμένη δράση τον συγκεκριμένο μήνα, το Μάιο, ώστε να πετύχει ο καθένας το δικό του στόχο. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 2022, το Μάιο, όπου όταν λένε κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Λοιπόν, ενώ μέχρι τότε όλα πηγαίνανε περίφημα, ξαφνικά το συγκεκριμένο μήνα πήγαν, όχι όλα, τα περισσότερα πήγανε στραβά. Οι διαφημίσεις, μου κλείσαν όλους μου τους διαφημιστικούς λογαριασμούς. Δεν πήρα ούτε μία επαφή από διαφήμιση. Όσον αφορά το call center, επίσης ξαφνικά υπήρχε πρόβλημα. Η μία κοπέλα σταμάτησε για να φύγει για δουλειά σεζόν. Η άλλη δεν είχε ίντερνετ. Μην τα πολυλογώ, μείναμε μόνο με μία κοπέλα, η οποία παίρναμε κάποιες πολύ λίγες επαφές με το σταγονόμετρο, όπως γράφω, για όλη την ομάδα. Έτσι. Συγκεκριμένα, επειδή τρέξαμε 2 σεμινάρια μέσα στο Μάιο, εγώ προσωπικά χειρίστηκα 230 επαφές και για τα 2 σεμινάρια, δηλαδή 110 κάτι στο κάθε σεμινάριο. Πάρα πολύ λίγες. Θα μπορούσα να είχα χειριστεί μέχρι και 500 επαφές στο κάθε σεμινάριο. Οπότε, λέω, τι θα κάνω τώρα, πώς θα πιάσω το στόχο μου χωρίς επαφές. Έτσι, λοιπόν, αυτό που σκέφτηκα ήταν
αυτό που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι μία κουβέντα έτσι, που μου είχε πει ο Κωνσταντίνος Καστανάς, ότι μου είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι χαριτολογώντας, στις αρχές του μήνα μου το είχε πει, ότι Βιβί, το νου σου, κοίτα μην χάσουμε εμείς το στόχο μας εξαιτίας σου. Οπότε αυτό με έκανε να αισθανόμουν υπόλογη και σε κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Ήταν τρομερό το συνέστημα αυτό, γιατί δεν θα μπορούσα να τους κρεμάσω με τίποτα. Είχα πάρει απόφαση πως θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ενώ δεν υπήρχε υποστήριξη από το κοντινό μου περιβάλλον, ωστόσο εγώ ήμουν απόλυτα δεσμευμένη και εστιασμένη στο στόχο μου. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου, σαν γνήσια μελαγχολική που είμαι, το αντίθετο του κάποιου ματικού. Μου αρέσει πάρα πολύ η οργάνωση. Οπότε είχα πολλά Excel από προηγούμενα σεμινάρια που είχα τρέξει. Ήταν όλα, εννοείται, έτσι, οργανωμένα, με σχόλια, ανάλογα τι είχα πει με τον κάθε υποψήφιο, με χρώματα κτλ. Και έτσι πολύ εύκολα μπορούσα να καταλάβω, από βλέποντας τα Excel μου, ποιοι ήταν αυτοί που, ενώ ήταν θετικοί, για κάποιο λόγο δεν είχαν πάρει πακέτο τότε. Οπότε αυτό που έκανα ήταν ότι ξεσκόνησα τα αρχεία μου μέχρι και 7-8 μήνες πίσω, τους κάλεσα ξανά, τους πήρα τηλέφωνο, τους έκανα ξανά προσφορά και έτσι έδωσα αρκετά πακέτα με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο που βοήθησε πάρα πολύ φυσικά ήταν το πρόμο με τον Peter Cox και το σεμινάριο τονικότητας του μοναδικού Κωνσταντίνου Καστανά. Έγιναν πολλές αναβαθμίσεις λόγω του πρόμου και του σεμιναρίου τονικότητας, και αναβαθμίσεις συνεργατών και αναβαθμίσεις επιχειρηματιών. Και επίσης, σίγουρα βοήθησε και το δωρεάν σεμινάριο, που τρέξαμε και ένα δωρεάν σεμινάριο, οπότε αξιοποίησα τη λίστα του OMS έδωσα και από εκεί αρκετά πακέτα. Συνολικά έδωσα 12 πακέτα τον συγκεκριμένο μήνα, 6 μεγάλα, 6 μεσαία. Να πω ότι τα 11 ήταν σε επιχειρηματίες και το 1 ήταν συνεργάτη. Και επίσης έγιναν 13 αναβαθμίσεις συνολικά σε όλη την ομάδα επιχειρηματιών και συνεργατών. Οι υπόλοιποι πόντοι ήρθαν από την ομάδα. Συγκεκριμένα η αγαπημένη μου Ελένη Κέντρου έπιασε με ευκολία το μάνατζερ. Θερμά συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Όσον αφορά τον χρόνο που έβαζα, γιατί σίγουρα μία μαμά με δύο μικρά παιδιά έχει πολύ περιορισμένο χρόνο, εγώ ουσιαστικά δούλευα τον τελευταίο χρόνο που τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο. Οι ώρες που έβαζα ήταν 10.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, ένα πρωινό τετράωρο. Τον συγκεκριμένο μήνα, και λόγω του ότι ήθελα να κάνω το step-up, έβαλα 1-2 ώρες επιπλέον 2-3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, κάποια απογεύματα, 2-3 φορές την εβδομάδα, δούλεψα 1-2 ώρες παραπάνω. Θέλω να πω πως για μένα το πιο σημαντικό στη δική μας δουλειά θεωρώ ότι είναι ότι δημιουργούμε σχέσεις ζωής, αποκτάμε φίλους, οριμάζουμε επαγγελματικά, εξελισσόμαστε και σίγουρα, πέρα από το να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, οι άνθρωποι θα μείνουν στη ζωή μας για πάντα, θεωρώ. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να πω επίσης
ότι έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας. Δηλαδή, εγώ έχω δοκιμάσει σχεδόν τα περισσότερα από αυτά και λέω σχεδόν γιατί, ας πούμε, το TikTok δεν το έχω κάνει, ακόμα τουλάχιστον. Face-to-face πλάνο, online σεμινάρια, πλάνο από απόσταση, μηνύματα, διαφημίσεις, call center, social media, TikTok, αξιοποίηση της λίστας του MS, αναβαθμίσεις λόγω πρόμο και στρατηγική βάθους. Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τη στρατηγική βάθους ακόμα. Το κάνω τώρα όμως. Τα καλύτερα έρχονται. Είμαι πολύ ευγνώμων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομαδάρα μου, που οι περισσότεροι είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως ήμουνα εγώ πάντα εκεί για εκείνους, έτσι εισέπραξα έντονα πως ήταν και αυτοί εδώ για μένα. Και ένα θερμό ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο και τη Βίλη. Τέλεια. Τέρμα συγχαρητήρια.